εκατοντάδες αγαπημένα βίντεο games για να θυμηθείτε πώς ξενυχτάγατε στα νιάτα σας, να τα γνωρίσετε στα παιδιά σας ή αν είστε νεότερος να ανακαλύψετε ένα τελείωτο θησαυρό ψυχαγωγίας, φιλοξενούνται από το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο αρχιτεκτονικής Μεσογείου στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Στην έκθεση υπάρχει free playroom με περισσότερες από 20 οθόνες για ατελείωτο παιχνίδι σε αθάνατες παιχνιδομηχανές και 8-bit υπολογιστές όπως Atari 2600, Sega Mega Drive, Sega Master System, Super Nintendo, Commodore 64, PlayStation 1, Taito Games και πολλά άλλα. Και το PlayStation 1 εκεί πέρα και το PlayStation 2 και γενικά όλα αυτά εδώ πέρα τα παιχνιδάκια μας γυρνάνε και μας στο μυαλό μας οι στιγμές που περνούσαμε μικροί κυρίως μπροστά από μια οθόνη. Και ήρθαμε λίγο να τα απολαύσουμε ξανά, γιατί χάλασαν ή μας τα πήρανε, τα πουλήσαμε από εδώ και από εκεί. Οπότε ήρθαμε να τα διασκεδάσουμε λίγο εδώ πέρα. Γενικά τα ρετρό πράγματα είναι τέλεια. Οτιδήποτε είναι ρετρό, υπολογιστές και τέτοια. Γενικά δεν είναι τόσο gamer εξαιτίας του κόστος, αλλά εδώ απλά είναι παράδεισος. Δηλαδή είναι παιχνίδια, έχω PlayStation 1, είναι παλιά, πολύ παλιά παιχνίδια που θυμάμαι, που τα έχω πλάβει ίσα εγώ. Και είναι πραγματικά κοσμήματα. Δηλαδή επειδή σπουδάζω και αυτό το πράγμα, είναι απλά φοβερό να βλέπεις τι δυνατότητες είχαν από τότε. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι το ότι όλα τα μηχανήματα προέρχονται από παλαιοπολία ή από το διαδίκτυο και έχουν αποκτηθεί σε κατάσταση not working και junk και μέσα από προσωπική εργασία και περισσότερο από 8 χρόνια έχουν επανέλθει σε κατάσταση άψογης λειτουργίας. Το 2010 που είχα πάει, είχε βρει η μάνα μου, μου είχε χαρίσει παλιά Χριστούγεννα τότε ένα μικρό παιχνίδι, το είχα πάει να το φτιάξω. Γιατί μετά από, ξέρω εγώ, μου το είχε δώσει το 86, μου το είχε κάνει δώρο και είπε να το φτιάξω. Λοιπόν, το πήγα σε ένα μαγαζί και μου λέει είναι περίπου 20 χρονών και τα έχει παίξει, δεν φτιάζει, είναι χαλασμένο. Και εγώ απογοητευμένος το πήρα και πήγα πίσω με ένα για μαρίνα. Κάποια στιγμή όταν πήγαινα το σπίτι μου, είδα το φίλο μου, το νυχτάριο, ηλεκτρονικός. Και είναι ερασιτέχνης. Τώρα μπορεί να έχεις μια ματιά σε αυτό, να δούμε αν μπορεί να το φτιάξεις. Και πάρω το τηλέφωνο, μα μου το φτιάξαν το τέτοιο. Λοιπόν, το δίνω και μετά από μισή ώρα μου πάρει το. Δεν έχει τίποτα, μου λέει. Δεν έχει τίποτα, ήθελα μόνο να αξίσουμε λίγο τις μπαταρίες. Λοιπόν, από τότε και μετά, από το 10 και εδώ, έχω μαζέψει όλα στο eBay, όλα τα παλιά παιχνίδια. Που δεν παίζουν όμως. Που δεν παίζουν. Λοιπόν, και τα έχουμε φέρει εδώ πέρα. Τα έχουμε επισκευάσει. Με ποσοστό 97%. Μου θύμισε την παιδική μου ηλικία φυσικά. Μου θύμισε τα παιχνίδια που παίζει ο αδερφός μου και δεν μ' άφηνε να τα πάρω να τα παίξω κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί ήταν το πρώτο παιδί, οπότε όλα τα έπαιρναν τα αγόρια και τα κορίτσια ήταν λίγο πιο δεύτερα. Αλλά ναι, ήταν ωραίες αναμνήσεις, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Αυτά τα παιχνίδια απαιτούν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο συγκέντρωσης και προσοχής. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο σε επιτρέπει να χάνεις και να ξαναξεκινάς. Όταν χάνεις, ξεκινάς από την αρχή. Μπορεί να χάσεις πολλές ώρες παιχνιδιού με μία προσεξία. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Παλιά μάλιστα, οι καμπίνες πρέπει να ήταν πολύ γερές γιατί αντέχουν τα χτυπήματα από τους εκνευρισμένους παίχτες. Η έκθεση αλλά και το Playroom θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου.